Όλες αυτές τις μέρες, αλλά και από τότε που άνοιξε η συζήτηση για αυτό το θέμα, όλα τα κόμματα του Αμερικανονατοϊκού τόξου, δηλαδή παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, Κινάλα, Νέλ κλπ, και βέβαια ο αναδεικνυόμενος πρωταθλητής στήριξης αυτού του τόξου, του Αμερικανονατοϊκού, που αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, αποσπούν τη συμφωνία από το δεύτερο άρθρο, που είναι και το πιο σημαντικό. Επίσης, και το αποσπούν και από τις γενικότερες εξελίξεις στον κόσμο, στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, όπου εκδηλώνεται με σφοδρότητα η αντιπαράθεση υπεραλιστικών δυνάμεων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων, όπως Ρωσία και Κίνα, η σύγκρουση μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων σε όλους τους τομείς. Γιατί άραγε αποφεύγουν να μιλήσουν γι' αυτό? Γιατί ακριβώς χωροστατούντος πάλι το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, Κεντρώη κλπ. Συμφωνούν με τη στρατηγική ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπηρετούν πεστά όλοι τους. Γι' αυτό και δεν την καταγγέλει κανένας. Το αντίθετο, την αποδέχονται, γιατί ακριβώς εκφράζει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης πέραν των άλλων. Άλλωστε το ίδιο δεν έγινε με τα μνημόνια. Δύο μνημόνια, ένα Νέα Δημοκρατία, ένα ΠΑΣΟΚ, ένα μεικτό. ΣΥΡΙΖΑ θα τα καταργούσε, τα ενσωματώνει, φέρνει τρίτο μνημόνιο και τα ψηφίζουν όλοι μαζί. Συμφωνία στη στρατηγική, διαφωνία στα επιμέρους, και ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει τις ίδιες ταξικές αναφορές με την εσωτερική πολιτική. Εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα, όπως και η επιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα, τα συμφέροντα του κεφαλαίου, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, όπως και η εξωτερική. Με αυτό το κριτήριο τοποθετείται το ΚΚΕ πάντα στην ιστορία του και σήμερα. Επειδή ο κύριος Βερναρδάκης έθεσε ορισμένα ερωτήματα στο ΚΚΕ, ομολογουμένως με έναν διαφορετικό τρόπο, σοβαρό, παρά το γεγονός ότι τις γνωρίζει αναλυτικά, έτσι φαντάζομαι, εκτός αν τις διαβάζει από την Αυγή, από διάφορα άλλες εφημερίδες ή από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ που συντονίζουν αποστάτες του Κομμουνιστικού Κινήματος και πάρα πολλοί άλλοι. Και το λέω γιατί όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλα στελέχη, όσα αναφέρθηκαν στις θέσεις του ΚΚΕ, επιχειρούν με έναν τρόπο λαθροχειρίας, επιλεκτικότητας, να παρουσιάσουν ότι το ΚΚΕ άλλαξε θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα και γενικότερα. Έχουμε κρυστάλλινη θέση σε θέματα αρχών το ΚΚΕ. Δεν σας μοιάζουμε. Ούτε αλλάζουμε θέση σαν τα πουκάμισα κλπ. Κλπ. Αν και αυτό είναι υποσυζήτηση για το τι θέσεις υπήρχαν. Έχουμε αρχές με κριτήριο τα συμφέροντα των λαών και όχι των εμπειριαλιστών. Αυτή είναι θέση πατριωτική και ταυτόχρονα διεθνιστική. Αυτή ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των Έλληνων εργαζομένων και των εργαζομένων των Βαλκανίων, για να μην πω και του κόσμου ολόκληρο. Ποια είναι αυτή η θέση που διατυπώσαμε και το 92 και σήμερα? Πρώτον, ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα των Βαλκανίων? Ξαφνικά τρελάθηκαν οι λαοί και άρχισαν να σφάζονται? Όχι. Ήταν η επέμβαση του ΝΑΤΟ και του υπεραλισμού στην περιοχή, η διάλυση της ενιαίας τότε Γιουγκοσλαβίας, για να μην πω και πολλά άλλα, η δημιουργία προτεκτοράτων και η αλλαγή των συνόρων, η οποία έγινε και γίνεται και σήμερα. Σήμερα τι λέμε διαφορετικό? Το ίδιο. Δεν λέμε ότι το πρόβλημα είναι η νατοϊκή επέμβαση συνολικά, οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστών στην περιοχή και η στάση που κρατάνε και οι μικρότερες χώρες που είναι μέσα στην υπεριαλιστική αλυσίδα? Το ίδιο λέμε. Πού αλλάξαμε? Σεις αλλάξατε εν μέρη. Και εννοώ για τον συνασπισμό τότε και το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δεύτερο, τι λέγαμε εμείς για το όνομα? Και να κοπεί η βρωμιά και η συκοφαντία από διάφορους από τα διαδικτύα. Εμείς λέγαμε σύνθετη ονομασία με αυστηρό γεωγραφικό προϋσδολογισμό, και δεν έχουμε πρόβλημα με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Για να τελειώνει αυτό και το λέμε ανοιχτά, ούτε είχαμε πρόβλημα με μια άλλη ονομασία που θα είχε γεωγραφικό προσδιορισμό. Και τότε σταθήκαμε απέναντι σε όλο τον εσμό φασιστών, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, οπορτουνιστών, με πρωταγωνιστή τον Πατριάρχη του Οπορτουνισμού, τον Κύρκο, που λησαλέα τότε
μας έλεγαν ότι είμαστε εκτός εθνικού κορμού, ότι το κουκουέ είναι εκτός νομιμότητας, με πρώτον τον Κύρκο τότε, που λέγανε εκτός λακεδαιμονίων. Και τους απαντήσαμε ότι οι Λακεδαιμόνιοι όμως πήγαν στις Θερμοπύλες όπως κάναμε ιστορικά τότε με αυτή τη λησαλαία επίθεση. Εμείς βγήκαμε όρθιοι. Τότε με αυτή την ευκαιρία που νόμισε ο οπορτουνισμός ότι θα διαλύσει το ΚΚΕ γιατί δεν το πέτυχε εσωτερικά πριν. Μαζί με συμμαχία με όλες τις αντιδραστικές δυνάμεις. Τότε σταθήκαμε όρθιοι. Και είπαμε αυτό, υποστήκαμε τις συνέπειες. Τότε καταγγείλαμε και καταγγέλνουμε και σήμερα τον εθνικισμό, τον αλυτρωτισμό της θέσης «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», που στην πραγματικότητα θέτει θέμα ακύρωσης της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Κάνει το ίδιο ό,τι κάνει και ο Ερντογάν, που ζητάει την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Και ας αφήσει τα παιχνίδια η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι υπόλοιποι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η θέση οδηγεί σε έναν εθνικισμό, σε μια τυφλή σύγκρουση έξω από τα προβλήματα των λαών της Βαλκανικής. Το λέμε λοιπόν και σήμερα. Τρίτον, το λέγαμε τότε και το επαναλαμβάνουμε, να φύγουν τα αλυτρωτικά. Δεν αποδεχόμασταν και δεν αποδεχόμαστε μακεδονική εθνότητα. Ήταν διαφορετική η σύνθεση το 20 και όποτε θέλετε και δεν θα πάμε εκεί για να συζητήσουμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέγεται σλαβομακεδονική εθνότητα, γιατί τέτοια η γλώσσα και η εθνότητα. Ούτε μακεδονική γλώσσα αυτόνομη υπήρξε και υπάρχει. Υπάρχουν τα σλαβομακεδόνικα. Πώς να γίνει? Όλοι έτσι. Αυτή η ορολογία υπήρχε και όχι τα μακεδόνικα, γιατί νομίζω ότι φοβόμαστε ή καλλιεργούμε εντύπωση θα μας καταλάβουν η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όχι βέβαια. Όμως η ιστορία έχει αποδείξει κάτω από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία χρησιμοποιούνται υπαρκτά ή κατασκευάζονται αρνύπαρκτα προβλήματα σαν αφορμή για επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών, επεμβάσεις των ισχυρών μονοπωλιακών δυνάμεων που έχουν άλλους σκοπούς. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λυθεί διαφορετικά, να παραμένει σκόπιμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αύριο. Ήδη ξυπνάτε. Αλλάζουν τα σύνορα, ναι ή όχι? Το ΝΑΤΟ που υπερασπίζεστε. Τι λέει, ένωση με το Κωσυφοπαίδιο. Τι λέει στους Σέρβους? Θα σας δώσουμε τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας αρκεί να μπείτε στο ΝΑΤΟ. Δρομολογούνται άλλες εξελίξεις. Είναι ηφαίστειο και τα ηφαίστεια, ξέρετε, είναι ενεργά και θα εκραγούν. Αυτή ήταν η θέση η δική μας. Και λέγαμε ειρήνη, φιλία, πάλι των λαών ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στο κεφάλαιο. Και η ειρηνική συνύπαρξη υλοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι. Τόσα χρόνια όλα τα αστικά κόμματα καλλιεργούσαν το μύθο του από βορρά κίνδυνο. Ναι ή όχι? Τελικά οι σοσιαλιστικές χώρες είχαν εξασφαλίσει ειρηνική συνύπαρξη. Ποτέ δεν απειλήθηκε η Ελλάδα από βορρά. Το αντίθετο, εσείς που προβάλατε, και λέω όλα τα αστικά κόμματα, τον κίνδυνο από βορρά, τον βρήκατε αυτό εξ Ανατολών, που είναι η Τουρκία, από τη σύμμαχο χώρα που είναι στο ΝΑΤΟ. Και πέστε μας επιτέλους κι εσείς Σιριζέοι και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι υπόλοιποι, από το 52 δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ? Σταμάτησαν οι τουρκικές διεκδικήσεις ή όχι? Εντάθηκαν ακόμα περισσότερο και θα εντείνονται. Και ξέρετε και κάτι ακόμα? Ιστορικά οι συμμαχίες αλλάζουν πολύ γρήγορα σε περιόδους κρίσης. Και σήμερα ένα μικρό, όπως και στο παλιότερα κράτος, μπορεί να παίξει ένα ρόλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιώντας τέτοια θέματα. Γι' αυτό βάζουμε αυτά τα ζητήματα. Όσο για τη λογική του αυτοπροσδιορισμού και το Λένιν, καλά, πού τον ξεθάψατε? Δεν τον έχετε απαρνηθεί πρωί, μεσημέρι και βράδυ, πρωί και μετά το φαγητού, όλα τα προηγούμενα χρόνια? Και ξέρετε, άμα το παίρνει επιλεκτικά το Λένιν, τα έχει πει όλα. Ωστόσο, λέει, πρώτον, η αυτοδιάθεση ήταν σε μια περίοδο που δεν είχαν σχηματιστεί τα εθνικά κράτη. Δεύτερον, λέει, η αυτοδιάθεση να υποτάσσεται στο στρατηγικό ρόλο του σοσιαλισμού. Τρίτον, ότι όταν δεν υποτάσσεται και υπηρετεί άλλα συμφέροντα, πάμε ενάντια του. Ορίστε. Σας απαντάει από τότε. Χρησιμοποιήστε το όμως όλα και όχι με την γνωστή μέθοδο. Και επειδή λέτε για αυτοδιάκριση, η Θράκη είναι δίπλα. Τα σχέδια δημοκρατίας της Ροδόπης από τα Ινστιτούτα της CIA είναι ακόμα στο τραπέζι. Ο διαμελισμός δεν τελειώνει, ούτε έχει τελειώσει. Και επομένως μαζέψτε τα και προσέχετε καλά
τι λέτε. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Λαοί των Βαλκανίων, ενωθείτε, στον υπεριαλισμό αντισταθείτε. Κοινή πάλι των λαών. Τι λέτε εσείς όλοι μαζί. Λαοί των Βαλκανίων, υποταχθείτε στην ατοϊκή υπεριαλιστική βαρβαρότητα. Ακούσαμε απίστευτα. Νομίζαμε ότι τα είχαμε ακούσει όλα. Ακούσαμε απίστευτα πράγματα. Ότι υπηρετεί, λέει, αντιπεριαλιστική τη συμφωνία. Ότι η συμφωνία είναι προοδευτική. Μάλιστα. Ποιοι την υποστηρίζουν? Όλοι οι προοδευτικοί ηγέτες της ανθρωπότητας. Τραμπ. Γενικό Στόλτεμπεργκ. Και μάλιστα απειλεί ο Στόλτεμπεργκ. Αν δεν την κάνετε, θα γίνει το Ελλανδί στα Βαλκάνια. Νίμιτς. Μεγάλο προοδευτικό πρόσωπο. Εντολοδόχος των συμφερόντων του υπεριαλισμού. Μέρκελ. Και μάλιστα φτάσανε εδώ. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι η Μέρκελ μετάνιωσε. Ότι η Μέρκελ καταλαβαίνει το τι θα γίνει και γι' αυτό κρατάει αυτή τη θέση και δεν βλέπει τα κοράκια των γερμανικών μονοπωλίων που θέλουν να πέσουν πάνω σε αυτή τη χώρα και γενικότερα. Μακρόν. Ο Μακρόν, ο μεγάλος προοδευτικός τεχνοκράτης κλπ. Κλπ. Δηλαδή η κορυφαία εκπρόσωπη του υπεριαλισμού. Τέλος, μην βάζετε στο στόμα σας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Αλήθεια. Το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η αριστερά γενικότερα συγκρούστηκε με τον υπεριαλισμό ή υποτάχθηκε σε αυτόν. Τι έκανε το Δεκέμβριο του 1944 με την επέμβαση των Εγγλέζων? Λέει, όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Τι λέτε εσείς σήμερα που οι λαοί βρίσκονται κάτω από την πότα του υπεριαλισμού? Λέτε με τον υπεριαλισμό για να σωθούμε. Για να μην πω ότι εκφράζονται και κρυφοί έρωτες ορισμένων που τα προηγούμενα χρόνια δεν τολμούσαν λόγω συσχετισμού δυνάμεων να τον εκδηλώσουν. Ποιο κόμμα? Υπάρχει πανσπερμία και μεγάλες αντιθέσεις στο κομμουνιστικό και αριστερό κίνημα. Κανένα κόμμα δεν είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Ούτε ένα. Εκτός από ορισμένα, για να μην πω ξεπουλημένα, που έχουν φτάσει. Κανένα. Κανένα δεν είναι υπέρ της διεύρυνσης. Εσείς διεκδικείτε την πρωτοπορία. Και τέλος, τι πολιτική λοιπόν είναι για τους πρέσπες, η Συμφωνία των Πρεσπών, ξεχωριστή από την υπόλοιπη? Όχι. Τι κάνει η κυβέρνηση με την συμφωνία των άλλων, ανεξάρτητα αν φωνάζουν? Υπηρετεί τα αμερικάνικα, νατοϊκά και υπεραλιστικά συμφέροντα. Λέμε ψέματα. Απευθύνομαι στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο που έχει ακόμα αυταπάτες. Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Αύγουστος, δόθηκε σε δημοσιότητα, το καταθέτω στα πρακτικά για να υπάρχει. Να υπάρχει για να είναι μνημείο. Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Τα ακούτε? Προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Διαψεύσετε και καταγγείλετε το, αν είναι αλλιώς. Δεύτερο θέμα, θα έλεγα πάρα πολλά. Δεν είναι εδώ ο κύριος Βίτσας. F-16. Γιατί τα παίρνουμε, λέει, η έκθεση της Επιτροπής Ασφαλείας? Γιατί για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, μειώνοντας τις απειλές που αποτελούν οι εχθροί της συμμαχίας για τη ΣΥΠΑ και τη συμμαχία. Και ακούστε και τα πιο ωραία. Η άριστη διμερή σχέση μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας είναι ζωτική σημασία για την ικανότητά μας να επεκτείνουμε την ελληνική υποστήριξη σε στρατιωτικές δραστηριότητες και σε θέματα που αφορούν την επιβολή του νόμου. Του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, φωτιά, τσεκούρι, καταστροφή και Ελλάδα μαζί. Σε αυτόν τον νόμο της νέας τάξης, το σιδερένια φτέρνα του υπεριαλισμού, υποτάσσεστε. Πάμε παρακάτω. Κύριε συνάδελφε, πιάνουμε τα 14 λεπτά. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Ενθαρρύνει την Ελλάδα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια. Κόπτεται ο αμερικάνικος υπεριαλισμός για την πολιτική, για το ΝΑΤΟ κλπ. Συμπεριλαμβανομένων της πλήρους εφαρμογής. Της πλήρους. Όσοι ξέρουν από διπλωματική γλώσσα καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι προτροπή. Της πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία και της Μακεδονίας και της συνεχιζόμενης υποστήριξης στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Και παραξηγέστε όταν σας λέμε ότι είστε σε τραχυδρομείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπροστά, λέει, στις βουλευτικές εκλογές, η αποστολή μας θα ενθαρρύνει την κυβέρνηση να παραμείνει φιλική προς την αγορά
και ανοιχτή στην εμπλοκή των ΗΠΑ. Αν δεν χρειάζεται. Εσείς τα κάνετε πριν τα ζητήσουν. Αυτό έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλά πριν. Και τέλος. Και παρακαλώ προσέξτε. Έκθεση Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε. Δεν την πήρε κανένας πράκτορας του ΚΚΕ μέσα στη Υπουργείο Εξωτερικών. Ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών κλπ. Για προώθηση των κοινών αξιών, τη μείωση της ξένης επιρροής, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση μιας νέας γενιάς ηγετών με ευνοϊκές απόψεις προς τις ΗΠΑ και στις αξίες τους. Συγχαρητήρια για την προαγωγή, κύριε Καρτερέ, και πάρα πολλοί άλλοι από την κυβέρνηση, γιατί τους άλλους τους έχει αναδείξει. Κύριε συνάδελφε, τελειώσαμε. Τέλειωσα. Ωραία. Δεν πτωούμαστε, να ξέρετε. Το δεν υπάρχει αριστερό, όχι. Το έχουμε ξανακούσει. Το Πασόκ τι έλεγε. Αριστερός ψάλτης της δεξιάς. Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ και Πασόκ είσαι σε το ίδιο μπλοκ. Δεν είμαστε εμείς εντεροκαθοριζόμενοι. 100 χρόνια είμαστε εδώ, στην πρώτη γραμμή. Σε θύελες, σε τρικυμίες, στις πιο δύσκολες εποχές και παλιά και σήμερα, σταθήκαμε όρθιοι και δεν μασάμε από τέτοιες συκοφαντίες και από τέτοιες λογικές του τύπου ότι το μπουζούκι είναι όργανο, ο χωροφύλακας είναι όργανο, αλλά ο χωροφύλακας είναι μπουζούκι. Τραβάμε μπροστά. Καλούμε το λαό να απαντήσει στο δίλημα. Με τους λαούς κόντρα στην υπεριαλιστική βαρβαρότητα και το ΚΚΕ ή με το ΣΥΡΙΖΑ και τα ανατοϊκά κόμματα υποταγμένοι σε αυτή την εξαθλίωση της ανθρωπότητας. Ευχαριστούμε, κύριε σήμερα συνάδελφε. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Ευχαριστούμε, και θα νικήσουμε αργά ή γρήγορα και θα σας γράψει η ιστορία σαν τους τελευταίους ή προτελευταίους υπερασπιστές. Ο συνάδελφος κ.